Καλημέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Δημήτρης και βλέπετε Moto Action. Σήμερα θα οδηγήσουμε το ολοκένουργιο για το 2021 Piaggio Beverly στην έκδοση S. Ένα μηχανάκι πολλά υποσχόμενο και με μια πετυχημένη εμπορική πορεία. Πάμε να κάνουμε κάποια σύντομα πλάνα. Να ευχαριστήσω και την αντιπροσωπεία Piaggio του κυρίου Αδάμου, η οποία μας το παραχώρησε για να κάνουμε το βίντεο. Νέο design με επιθετικές γραμμές. Το συγκεκριμένο, όπως βλέπουμε, έρχεται και με την έξτρα ζελατίνα. Σταματήσουμε και στην πορεία να κάνουμε περισσότερα στατικά πλάνα και χωρίς να χάνουμε χρόνο πάμε να το οδηγήσουμε. Και ξεκινάμε την δοκιμή μας αρχικά από περιαστικό κλειό εκτός πόλης. Λοιπόν, αρχικά επειδή διαθέτει την ζελατίνα, ελπίζω να μην κόβει πολύ από την εικόνα. Πρώτον και δεύτερον, ναι, μπορεί να παρέχει μια προστασία από τον αέρα, αλλά παράλληλα υπάρχουν και κάποιοι στροβιλισμοί στο πίσω μέρος του κράνους με αποτέλεσμα να υπάρχει αισθητός ο θόρυβος του αέρα. Οπότε ελπίζω να ακούγομαι καλά στο βίντεο. Και θα ξεκινήσουμε αρχικά από κάποια βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Είναι καινούριος ο κινητήρας που φοράει, ο 300. Θα βγει και με 400 σύντομα και πλέον αποδίδει 28 άλογα. Υδρόψυκτος εννοείται. Γενικά έχει άνετη λειτουργία και έχει χάσει αυτό το χαρακτηριστικό κροτάλισμα που χαρακτήριζε τους κινητήρες από τα προηγούμενα Beverly. Είναι δηλαδή πιο ραφιναρισμένος και έχει απαλλαχθεί από κάποιους κραδασμούς. Παιδιά, είναι σταθερό, δεν θα έχει πρόβλημα, ακόμα και άνω των 100 χιλιόμετρων. Η ζελατίνα φαίνεται να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ο αέρας δεν με χτυπάει καθόλου στο κράνος, με τοπικά μιλάω, έτσι. Με καλύπτει δηλαδή ολόκληρο το κεφάλι. Λίγο κάποιοι μικροί στροβιλισμοί από τα πλάγια και στο πίσω μέρος του κράνους νιώθω. Τίποτα το ιδιαίτερο. Η οθόνη, όπως είδαμε, είναι δανεισμένη από το μικρό αδερφάκι του, το Piaggio του Medley, η οποία είναι εξαιρετικά ευανάγνωστη και πλήρης από ενδείξεις. Εννοείται θα σας δείξω και στην πορεία. Ο κινητήρας γενικά έχει άνετο δούλεμα ακόμα και σε ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων, αλλά η μετάδοση έχει επιλεχθεί με γνώμονα την άνετη και οικονομική μετακίνηση. Είναι δηλαδή σχετικά μακριά. Εννοείται πως πληρεί και τις νέες προδιαγραφές Euro 5. Όση ώρα ήμουν στο ανοιχτό οδικό δίκτυο, φάνηκε να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Σταθερό, άνετο σε λειτουργία. Τα φρένα θα χρειαστούν να δώσεις λίγο δύναμη στις μανέτες. Δεν είναι δηλαδή ακαριαίο το φρενάρισμα, είναι προοδευτικό, αλλά έχουν δύναμη. Έχουν δύναμη και το ABS, όσο το δοκίμασα, φάνηκε να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δεν έχει δηλαδή ενοχλητική λειτουργία. Βέβαια, κάτι που παρατήρησα είναι ότι όταν είσαι με αρκετά χιλιόμετρα, υπάρχει μια πολύ μικρή ανατάραξη στην ισορροπία από το μηχανάκι όταν πας να πατήσεις απότομα λίγο το φρένο, όταν είσαι υποκλίση. Θέλει λίγο μια μικρή προσοχή, όχι ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό ή επικίνδυνο, ας το πούμε, μόνο όταν βρίσκεσαι υποκλίση και είσαι άνω των 100 χιλιόμετρων. Κατά τα άλλα, παιδιά, το φρένο του είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, δεν θα σε προβληματίσει καθόλου. Λοιπόν, τώρα όση ώρα περνούσα πάνω από κακοτεχνίες, η ανάρτηση πραγματικά τις φιλτράρει με υποδειγματικό τρόπο. Σιδερώνει τις λακκούβες, θα το χαρακτήριζα, χωρίς υπερβολές. Είναι νέα για το συγκεκριμένο μηχανάκι, καθώς επίσης συγκριτικά με το προηγούμενο μοντέλο έχει μακρύνει και το μεταξόνιο για να του προσδίδει έξτρα σταθερότητα στα πολλά χιλιόμετρα. Αλλά παράλληλα είναι και ευέλικτο, δεν έχει χάσει δηλαδή σε ευελιξία και σε αλλαγή κατεύθυνσης. Διαθέτει αντισπίν, ASR, όπου αυτή τη στιγμή το έχω απενεργοποιημένο. Ο κινητήρας φαίνεται να τραβάει αρκετά καλά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα σε ενθουσιάσει με τις επιδόσεις του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σε απογοητεύσει κιόλας. Έχει ένα πολύ ομαλό τράβηγμα και είναι γραμμικός.
χαρακτηρίζεται από έλλειψη κραδασμών, έχει μια πολιτισμένη λειτουργία και φυσικά ο θόρυβος είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πολύ άνετο, παιδιά, πάρα πολύ. Τώρα, ο χώρος της Έλλα είναι σχετικά περιορισμένος προς τα πίσω, δηλαδή δεν έχεις πολύ χώρο κατά μήκος της Έλλας άμα θέλεις να κάθεσαι πολύ πίσω, ας το πούμε. Έχει το μαξιλαράκι δηλαδή, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ άνετη. Είμαι 1,80, δεν έχω κανένα θέμα. Ο χώρος στα πόδια είναι αξιοπρεπής, δεν θα σε ενοχλήσει και στατικά δεν είχα πρόβλημα στο να πατήσω κάτω. Παιδιά, η ανάρτηση διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά τον όγκο του οχήματος και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που το κάνει παράλληλα με το να προσδίδει υψηλότατα επίπεδα άνεσης και πολύ καλές αποσβέσεις στις λακκούβες. Περίεργες ταλαντώσεις δεν θα κάνουν την παρουσία τους και γενικά θα σου εμπνεύσει αυτοπεποίθηση ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες. Περνάς από κακοτεχνίες που αν περνούσες με άλλα σκούτερ ή και μοτοσυκλέτες θα υπήρχε έντονη αναταράξη και εδώ πέρα ίσα που τις καταλαβαίνεις. Όπως είπα και πριν, το αρνητικό σε εισαγωγικά έτσι όσον αφορά την οδική του συμπεριφορά, μικρό μεν, είναι αυτό το βύθισμα όταν είσαι άνω των 100 χιλιόμετρων, υποκλείσει και πρέπει να πατήσει τα φρένα, αλλά υποθέτω ότι είναι κάτι το οποίο ο αναβάτης θα το συνηθίσει με την πάροδο του χρόνου. Είναι κάτι το ελεγχόμενο πάντως. Όσοι ενδιαφέρεστε για όχημα της συγκεκριμένης κατηγορίας στα 300 κυβικά, πιστεύω ότι είναι μια πολύ δυνατή επιλογή που δεν πρέπει να αμελήσετε. Άμα μπορέσετε και διατίθετε στο κοντινό σας κατάστημα για να το κάνετε μια βόλτα, μια δοκιμή, πηγαίνετε κάντε το, αξίζει. Και έρχεται και σε μια πολύ δελεαστική τιμή, την οποία θα σας πω στην πορεία της δοκιμής. Οπότε είναι ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο πακέτο με ιδιαίτερη έμφαση στην σχέση τιμής-αξίας, value for money δηλαδή. Εδώ είμαστε πάλι. Το συγκεκριμένο, όπως βλέπουμε, έρχεται σε μια μεταλλική μάτα σημή βαφή, η οποία του προσδίδει κύρος και σοβαρότητα στην εμφάνιση. Γενικότερα όλες οι χρωματικές επιλογές αναδεικνύουν το design του, θα έλεγα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει περισσότερο στην πορτοκαλί απόχρωση. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Όπως διακρίνουμε, LED φωτιστικά σώματα παντού. Φώτα ημέρας, έτσι. Φανάρι το οποίο είναι παρόμοιο, αν όχι ίδιο, με του Medley. Νέα σχεδία στις ζάντες, ανθρακή απόχρωσης. Πολύ όμορφες, πραγματικά. Εδώ πέρα κλασικά βρίσκεται το ψυγείο, όπως διακρίνουμε. Θα συνεχίσουμε λίγο με την εξάτμιση, η οποία, παρόλο που είναι ογκώδης, έχει μια αξιοπρεπέστατη σχεδίαση, θα έλεγα. Και για να δούμε λίγο και το πίσω μέρος, το οποίο πραγματικά θα έλεγα ότι κλέβει την παράσταση, προσδίδοντας έναν έντονο δυναμισμό στο όχημα και γενικότερα έχει πολύ έντονες ανάγλυφες επιφάνειες και στα φανάρια, καθώς και κάτω από το φανάρι με αυτήν εδώ τη γρίλια. Γενικότερα είναι τρισδιάστατο, θα το έλεγα. Και στο κάτω μέρος κάνει αυτόν τον σχεδιασμό. Λάστιχα από την Pirelli, τα Angel. Πάρα πολύ καλό κράτημα και σε στεγνό και σε βρεγμένο δόστρωμα. Παιδιά, η σέλα, όπως μπορείτε να δείτε, από άποψη ποιότητας είναι εξαιρετική. Στη θέση του οδηγού είναι επενδυμένη από ένα ύφασμα Suede. Έτσι, συνθετικό ύφασμα, δεν είναι δέρμα. Ραφές σε διχρωμία, κόκκινο μπλε. Από εδώ πέρα ανοίγει η σέλα και πάμε να δούμε το χώρο. Παιδιά, ο χώρος, όπως βλέπουμε, είναι ικανοποιητικότατος. Εννοείται υπάρχει εδώ και το λαμπάκι για να μπορείς να βλέπεις τη νύχτα. Δεν νομίζω βέβαια να χωρέσουν δύο full face κράνη, αλλά δύο jet θα χωρέσουν σίγουρα. Και ένα θετικό με τη διαρρύθμιση του χώρου είναι πως είναι ιδιαίτερα φαρδής. Φυσικά υπάρχει εδώ και σχάρα. Επίσης υπάρχει αποθηκευτικός χώρος εδώ μπροστά και φυσικά ο γάτζος για τα ψώνια σου, για κάποια σακούλα. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι διαθέτει κύλες σύστημα εκκίνησης και εδώ πέρα είναι ο περιστρεφόμενος διακόπτης. Αυτό εδώ πέρα είναι το κλειδάκι, έτσι. Μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα με το συγκεκριμένο κλειδάκι, να το κλειδώσεις, να το ξεκλειδώσεις, να ρυθμίσεις, παρόλο που θα είναι το κλειδί πάνω σου εντός εμβέλειας, να μην μπορεί παρόλα αυτά να πάρει μπρος το μηχανάκι.
για αποφυγή κάποιας κλοπής, ας το πούμε. Γενικά έχει πολλές δυνατότητες και είναι όμορφο. Είναι όμορφο. Μπορείς να ανοίξεις τη σέλα, την υποδοχή για να βάλεις βενζίνη, η οποία βρίσκεται στο πάτωμα. Και γενικά είναι ένα σύγχρονο και έξυπνο σύστημα. Και να δούμε και λίγο και την οθόνη. Τη γνωρίζουμε την οθόνη, είναι δανεισμένη από το Medley, για το οποίο έχω και σχετικό βίντεο με test ride. Όποιος σας ενδιαφέρεται, θα έχω σύνδεσμο στην περιγραφή. Μπορεί να πάει να το δει και εκείνο. Πλήρης από ενδείξεις, έτσι, με χιλιομετρητές, trip computer για να βλέπετε την οικονομία, θερμοκρασίες, βενζίνη, κυριολεκτικά, τα πάντα, και είναι πολύ ευανάγνωστος. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλεις, αρκεί μια σύντομη ματιά για να την έχεις. Τα χειριστήρια τώρα είναι σε καλά επίπεδα από άποψη ποιότητας, δεν θα έλεγα ότι θα σε προβληματίσουν. Τώρα εδώ διακόπτεις για τα φώτα, δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά έχει μια αξιοπρεπή λειτουργία όπως και τα flash. Εδώ πέρα όπως βλέπουμε είναι αναμονή για συνδεσιμότητα με το κινητό τηλέφωνο, αυτό είναι έξτρα, όποιος θέλει μπορεί να το προμηθεύσει. Και εδώ ρυθμίζεις τις ενδείξεις της οθόνης. Και από αυτό εδώ, πατώντας το παρατεταμένα, ενεργοποιείς ή απενεργοποιείς ανάλογα το anti-spin. Όπως είπαμε, το μηχανάκι της δοκιμής είναι στην έκδοση S, στην οποία υπάρχουν παρεμβάσεις αισθητικής φύσης, κάποιες χρωματικές λεπτομέρειες, περίγραμμα φώτων για παράδειγμα σε μαύρο χρώμα. Γενικότερα είναι λίγο πιο σπορ η εμφάνισή του. Βγαίνει πολύ όμορφο μηχανάκι. Και το εμπρός μέρος και το πίσω, αλλά και από το πλάι, πραγματικά η δουλειά που έχουν κάνει οι Ιταλοί στο design είναι άξια αναφοράς. Και συνεχίζουμε την δοκιμή μας. Για να κάνουμε και μία κίνηση τώρα από λίγα χιλιόμετρα. Να δούμε πώς πάει. Έχει θετικό τράβηγμα. Και ακόμα και μετά τα 100 συνεχίζει με σχετική άνεση. Όπως είπαμε και πριν, το γενικότερο σύνολο είναι εστιασμένο στην οικονομία παρά στις εκρηκτικές επιδόσεις. Οπότε για κάποιον ο οποίος δεν θα μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις του συγκεκριμένου κινητήρα, πιστεύω ότι 400 θα τις προσφέρει και με το παραπάνω. Παιδιά, ακόμα και με αυτές τις ταχύτητες, αν με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε, το μηχανάκι συμπεριφέρεται πάρα πολύ προβλέψιμα και γενικά είναι σταθερό και δεν θα σε φοβήσει με τις αντιδράσεις του. Είναι ένα σκούτερ το οποίο απευθύνεται κυριολεκτικά σε πολύ μεγάλη γκάμα αγοραστικού κοινού. Για καθημερινή μετακίνηση, βόλτες, εξορμήσεις, τα πάντα, ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις με αυτό το μηχανάκι. Τώρα ακριβώς σε κατανάλωση δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια, αλλά υποθέτω ότι θα είναι εντός πλαισίων σκούτερ 300 κυβικών. Δεν νομίζω να ξεπερνάει τα στάνταρ της κατηγορίας και γενικά η Piaggio βγάζει οικονομικούς κινητήρες. Μέσα στην πόλη διηθείς ανάμεσα στα αυτοκίνητα, εννοείται πως τις πραγματοποιεί με ιδιαίτερη άνεση και ευελιξία. Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και την τιμή του, η οποία είναι 5.490 ευρώ, αλλά τη συγκεκριμένη περίοδο τρέχει μια προσφορά η οποία διαμορφώνει την τιμή του στις 4.900 ευρώ. Μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση στην κατηγορία που πιστεύω αξίζει προσοχής. Να πούμε επίσης ότι συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύησης, καθώς επίσης υπάρχει και δυνατότητα επέκτασης στα 4 χρόνια. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται ακόμα ένα βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια φορά και μέχρι την επόμενη, να οδηγείτε προσεκτικά και να είστε όλοι καλά.